Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας ο εν Κρίσει εορτάζει 17 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Ο τολμηρός και ελεύθερος στο φρόνημα και το λόγο Οσιομάρτυρας Ανδρέας καταγόταν από την Κρήτη και έζησε τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πέμπτου του Κοπρόνιμου. Όταν αυτός ξεκίνησε διωγμό κατά των Αγίων Εικόνων, ο Ανδρέας πληροφορήθηκε τα έκτροπα που γίνονταν εναντίον εκείνων που τις προσκυνούσαν, γι' αυτό άφησε την Κρήτη και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν είδε από κοντά την βία κατά των Ορθοδόξων, αισθάνθηκε την ανάγκη από ιερή αγανάκτηση να ελέγξει τον ίδιο τον αυτοκράτορα και η ευκαιρία του δόθηκε όταν ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος βγήκε από το παλάτι στην επιστροφή. Ο Ανδρέας παραφύλαξε και με θάρρος τον πλησίασε και τον ρώτησε «Άρα χριστιανός ή βασιλεύ?» Ο Κωνσταντίνος έμεινε ευρόντιτος στην αρχή, αλλά έπειτα εξοργισμένος διέταξε να τον συλλάβουν. Η διαταγή εκτελέστηκε και μάλιστα ένας από τους υπασπιστές χτύπησε τον Ανδρέα και συγχρόνως το ρώτησε «Ούτως αντιδάχθησα τιμάζειν τον βασιλέα?» Και ο Ανδρέας το απάντησε με τον εξής αθάνατο λόγο «Ουδείς αμαρτάνει βασιλέα ελέγχων παρανομούντα». Θυμωμένος τότε ακόμα περισσότερο βασιλιάς, διέταξε και μαστίγωσαν άγρια τον Ανδρέα. Έπειτα τον παρέδωσαν σε όχλο οικονομάχων που τον έσυραν επάνω σε κοφτερές πέτρες. Κατόπιν κάποιος αγρίκος ψαράς με κοφτερό τσεκούρι έκοψε το πόδι του Αγίου και έτσι μετά από λίγον επέθανε. Το λείψανό του το έριξαν σε ακάθαρτο τόπο, αλλά ορθόδοξα χέρια το πήραν νύχτα και το έθαψαν ευλαβικά σε τόπο ονομαζόμενο της Κρίσεως. Η μνήμη του Αγίου Ανδρέα επαναλαμβάνεται και την 21η Οκτωβρίου μετά των Αγίων Στεφάνου, Παύλου και Πέτρου. Το απολυτικιόν του, ασκητικός προγυμναστής εν το όρι, τας νοητάς των δυσμενών παρατάξεις, την πανοπλία όλες ασπαμάκαρ του σταυρού, αύθις δε προσάθλησιν ανδρικός απεδεύσω, κτίνας των Κοπρόνιμων, το της πίστεως ξύφη, και διαφήν εστέφης εκ Θεού Οσιομάρτης Ανδρέα αίδημε. Αμήν.